Πρώτοι παίκτες για σήμερα, ο Κώστας Κοκκινάκης για τους διάσημους και ο Μάριος για τους μαχητές. 3, 2, 1. Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες. Εύκολα πάνω από το πρώτο εμπόδιο. Ο Μάριος έχει περάσει ήδη και το δεύτερο εμπόδιο. Τώρα σκοντάφτει ο Κοκκινάκης. Και ο Μάριος έχει πάρει ένα προβάδισμα πολύ γρήγορα από την αρχή της διαδρομής. Οι παίκτες πρέπει να περάσουν αρκετά εμπόδια, να πάρουν το πρώτο δισκάκι τους, όπως έχει κάνει ο Μάριος αλλά και ο Κοκκινάκης. Τώρα να περάσουν αυτό το τελευταίο δύσκολο εμπόδιο μέσα από όλα αυτά τα σκηνιά, που υποθέτω ότι οι μεγαλόσωμοι παίκτες όπως είναι και ο Κώστας θα δυσκολευτούν, και να επιστρέψουν πίσω, να συμπληρώσουν ένα puzzle πριν πάρουν το δεύτερο δισκάκι για να πάνε προς τον τερματισμό. Τώρα ο Μάριος έχει τοποθετήσει ήδη κάποια κομμάτια. Είναι μπροστά, τελειώνει με τα δικά του κομμάτια, ελέγχει ότι όλα είναι ok και φεύγει με το δισκάκι στο στόμα προς τον τερματισμό. Πάμε! Ο Κώστας προσπαθεί να ολοκληρώσει το δικό του puzzle. Και τώρα πετάει ο Μάριος τα δισκάκια του προς το τραπέζι. Πρέπει να κάτσουν δύο δισκάκια πάνω στο τραπέζι, δεν ευστοχεί ο Μάριος. Τρέχει να τα μαζέψει και ο Κοκκινάκης έρχεται σιγά σιγά. Ο Μάριος τώρα ξαναπετάει, αστοχή, και τώρα ο Κοκκινάκης τον έχει φτάσει. Ο Μάριος δεν το έχει βρει ακόμα, ούτε ο Κώστας όμως. Τώρα ο Κώστας βάζει ένα δισκάκι πάνω στο τραπέζι, θέλει ένα ακόμα. Ο Μάριος δεν τα έχει καταφέρει, ακουμπάει τώρα ένα δισκάκι, ποιος θα ακουμπήσει το δεύτερο. Τρέχουν οι παίκτες να μαζεύουν τα δισκάκια τους, θέλουν ακόμα ένα δισκάκι πάνω στο τραπέζι. Πετάει ο Μάριος, τα καταφέρνει και παίρνει την νίκη και κάνει το 1-0 για τους μαχητές. Ο Κώστας είχε φτάσει αρκετά κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε.